Πάμε να συνδεθούμε με τη δύναμη της τεχνολογίας με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Μύρο Χιλετζάκη. Καθώς φαίνεται, κύριε Χιλετζάκη, καλησπέρα. Ότι δεν θα, κλείσει τόσο εύκολα αυτός ο κύκλος των κινητοποιήσεων, μιας και οι πληροφορίες οι δικές μας θέλουν ότι είστε έτοιμοι να κατέβετε ξανά στους δρόμους. Στις 17 του μήνα, ημέρα Τετάρτη, διαμαρτυρηθήκαμε για τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που έχουν αναρτηθεί τώρα και κάποιους μήνες, δηλαδή τους περιβόητους δασικούς χάρτες, που πραγματικά φέρνουν σε ομοιρία χιλιάδες εκτάσεις στην Κρήτη μας. Το 70% περίπου της ενδοχώρας σε όλο το νησί αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Το ιδιοκτησιακό κομμάτι όσον αφορά την Κρήτη, όπως και τη Μάνη, είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί επί σειρά ετών. Και χιλιάδες περιουσίες θα χαθούν εάν τα χαρτογραφικά υπόβαθρα δεν αποσυρθούν, να ξαναμελετηθούν από τις δύο ιδιωτικές εταιρείες που έχουν πάρει όλο το κομμάτι του νησιού από τα Χανιά και μέχρι το Λασίθι, για να μπορέσουμε ξανά να μιλήσουμε και να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου με τον κύριο Αμυρά, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, και να καθίσουμε κάτω από άλλες συνθήκες και να βρούμε λύση. Κύριε Χιλετζάκη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή εδώ βλέπουμε ότι οι αντιδράσεις διωγγώνονται, υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια, όχι μόνο σε αγρότες και κτηνοτρόφους, γιατί δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα, αφορά χιλιάδες κριτικούς. Υπάρχει κάποια ευθύνη, γιατί ξαφνικά εμφανίστηκαν οι δασικοί χάρτες, ενώ εσείς τώρα μας λέτε, και το έχουμε ακούσει και σε ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι κάτι το οποίο πάνω κάτω ήταν γνωστό στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Είναι μια μνημονιακή απέτηση οι δασικοί χάρτες. Οι δασικοί χάρτες ξεκινήσαν από το 2014 σε πάρα πολλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Έχουμε παραδείγματα 38 σε όλη τη χώρα με τους δασικούς χάρτες και ερχόμαστε κατά του οίκου μας. Σήμερα το πρόβλημα στην Κρήτη είναι ότι οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν αμπελώνες που καλλιεργούνται τώρα και 40 χρόνια και φαίνονται χορτολιβαδικές εκτάσεις. Υπάρχουν ελαιώνες που καλλιεργούνται με υπερονόβια ελαιόδεντρα 100 και πλέον χρόνια και φαίνονται δασικές εκτάσεις. Και υπάρχουν και βοσκοτοπικές ενότητες που η παραγωγή μας, οι κτηνοτρόφοι μας, τα καλλιεργούν με ψυχανθή, με σιτηρά, επί σειρά ετών, που τα βγάζουν χορτολιβαδικά και δασικά. Κύριε Χιλετζάκη, τους δασικούς χάρτες, υπάρχει κάποιος επίσημος φορέας που τους διαμορφώνει? Όχι, ποιος έχει κάνει αυτή τη χαρτογράφηση της Κρήτης? Βγαίνει δημόσιος διαγωνισμός και την έχουν κάνει δύο ιδιωτικές εταιρείες την χαρτογράφηση, και ερχόμαστε εδώ στο πιο τραγικό κομμάτι. Το κομμάτι που λέγεται αγροτικές επιδοτήσεις. Οι αγροτικές επιδοτήσεις έχουν χαρτογραφικά υπόβαθρα τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει 5, 6, 7 προγραμματικές περιόδους και τώρα μπαίνουμε και στη νέα προγραμματική περίοδο, στην 22-27. Αυτά τα χαρτογραφικά υπόβαθρα πρέπει να τα παντρέψουμε με τα δασικά υπόβαθρα και να βγάλουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Αυτά δεν έχουν γίνει. Αληθεύει, δηλαδή, κύριε Χιλετζάκη, ότι υπάρχουν περιπτώσεις σε επίπεδο Κρήτης που χάνουν σε ποσοστό άνω του 50% την αγροτική τους περιουσία εφόσον εφαρμοστούν και τηρηθούν αυτοί οι δασικοί χάρτες? Ειδικά στον Ομόρια Θήμνης έχουμε και παραγωγό που χάνει και το 80% της περιουσίας του, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην Κρήτη τι σημαίνει κτηνοτροφία, τι σημαίνει βουνό, τι σημαίνει ύπαιθρος και πόσοι άνθρωποι στην Κρήτη μας συγκεκριμένα έχουν χαθεί για ένα κομμάτι γης με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τα σύνορα τόσα χρόνια. Επομένως, στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, κύριε Χιλετζάκη, υπάρχει ευθύνη? Και βέβαια υπάρχει ευθύνη. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, θα αναφερθώ και στο κομμάτι της αποκεντρωμένης διοίκησης. Και βέβαια η αποκεντρωμένη διοίκηση, η κυρία Κοζηράκη, έχει ενημερωθεί επίσημα σε δύο τηλεδιασκέψεις που έχουν γίνει από την ΠΕΔ Κρήτης με πρωτοβουλία του κυρίου του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης, αλλά και με άντρεμα της περιφέρειας Κρήτης με τον κύριο Αρναουτάκη το Σταύρο, όλοι οι δημάρχοι, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και φορείς κτηνοτρόφων και φορείς αγροτών,
συμμετείχαν και η κυρία Κοζηράκη, και στη δεύτερη συνάντηση συγκεκριμένα συμμετείχε και ο κύριος Σαμυράς, ο υπουργός. Εμείς θεωρούσαμε ότι μετά από την Παγκρίτια συνάντηση όλων μας, το Παγκρίτιο συλλαλητήριο που έγινε και στο Ρέθυμνο το Μεγαλειώδης και στο Ηράκλειο και τα ψηφίσματα που δοθήκαν στα Χανιά, αλλά και η συμπαράσταση από το Λασίθι, ότι ο κύριος Σαμυράς θα έπαιρνε πίσω και θα μας έδινε μία παράταση να αποσυρθούν οι χάρτες. Αυτός έκανε το εντελώς αντίθετο και την επόμενη μέρα βγήκε σε τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και είπε ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται τι? Λόγω της πανδημίας έχουν πάει όλα πίσω. Γιατί να μην πάνε και οι δασικοί χάρτες, εφόσον εμείς οι ίδιοι φέρνουμε παραδείγματα και στην αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση, αλλά και στο ίδιο το Υπουργείο με τις τηλεδιασκέψεις που έχουμε κάνει και με παρόν τον Υπουργό, χιλιάδες παραδείγματα, χιλιάδες προβλήματα και δεν τα συμμερίζεται και δεν τα παίρνει πίσω. Κύριε Χιλετζάκη, πώς θα μπορούσαν οι παραγωγοί, πώς θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες γης να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα χαρτογραφημένο φορολογικό σύστημα, υπάρχουν δεδομένα, ο καθένας γνωρίζει την περιουσία του, άρα θα μπορούσε να έχει έναν κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία τα περιουσιακά δεδομένα. Θα μου πείτε βεβαίως ότι είναι και προσωπικά δεδομένα αυτά, έτσι ώστε να διαμορφωθούν με μικρότερες αδικίες οι δασικοί χάρτες. Αν μία έκταση είναι σε δασικό χάρτη, θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα και γρήγορα, το ε9 δεν προσμετράται σαν τίτλος ιδιοκτησίας, ούτε η αποδυσή κληρονομιάς, ούτε η χρησικτησία. Όταν αυτά τα τρία στην Κρήτη μας, με το περίεργο ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχουμε, με όλα αυτά τα προβλήματα του περιουσιολογίου μας που προσπαθούν να τα φτιάξουν όλες οι κυβερνήσεις και καμία κυβέρνηση δεν τα έχει ολοκληρώσει ακόμα, θέλουν να έρθουν σε μία νυχτός να πάρουν όλα τα χωράφια των ανθρώπων που πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί κρατάνε τις θερμοπύλες στα βουνά μας και ειδικά οι κτηνοτρόφοι και δίνουν καθημερινές μάχες για ένα κομμάτι γης που έχουν, μάχες επιβίωσης. Mm-hmm. Και έρχονται να τα πάρουν με μια υπουργική απόφαση, είναι πολύ γελασμένοι. Θεωρώ ότι θα εξαγριώσει τον κόσμο. Τα συλλαλητήρια, η εικόνα μίλησε από μόνη τους και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, ήταν μεγαλειώδης. Προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε σε χαμηλούς τόνους για να μην κατεβάσουμε πάρα πολύ κόσμο στην πόλη λόγω του κορονοϊού και όλα τα προβλήματα που έχουμε τον τελευταίο καιρό. Θεωρώ ότι ο κύριος Σαμυράς πρέπει να κάτσει να το ξαναδεί. Οι δημάρχοι, η ΠΕΔ Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης, οι αγροτοσυνδικαλιστές, αγροτοκτηνοτρόφοι και οι συνεταιριστικές οργανώσεις τις επόμενες μέρες θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου, αλλά πλέον γίνεται μέσω ηλεκτρονικού διαδικτυακού τρόπου. Θα καθίσουμε, θα βγάλουμε ένα κοινό ψήφισμα και αυτό το ψήφισμα θα πρέπει να το αποδεκτεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, γιατί θα έχουμε άλλα πράγματα που δεν θέλουμε να φανταστούμε ούτε εμείς. Άρα να υποθέσω ότι δίνεται κάποια πίστοση χρόνου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί οι πληροφορίες μου θέλουν ότι ήδη έχετε μπει στη διαδικασία να φτιάξετε ένα σχέδιο νέων κινητοποιήσεων πιο δυναμικών. Αληθεύει κάτι τέτοιο? Αληθεύει κάτι τέτοιο, κύριε Δασκαλάκη, αν δεν ακουστούν οι προτάσεις μας και θα πρέπει το Υπουργείο Περιβάλλοντος να παντρευτεί και με το Υπουργείο Οικονομικών, διασταυρωτική με τα ε9 κτλ. Και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να δει τους χάρτες και τα χαρτογραφικά απόβατρα που έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί σειρά ετών. Και αυτά τα χαρτογραφικά υπόβατρα φέρνουν στη χώρα μας κάθε χρόνο ζεστό χρήμα, 2 δις ευρώ, που είναι οι αγροτικές επιδοτήσεις. Κύριε Χιλετζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Δασκαλάκη.